κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Η ώρα είναι 8, ξεκινήσαμε λίγο αργότερα σήμερα, είμαστε όμως εδώ και πάλι για να σας ενημερώσουμε και να σας μεταφέρουμε όλη μας την ευχάριστη διάθεση που έχουμε για σήμερα. Είμαι η Έλενα και σήμερα έχουμε 15 πρώτου, φτάσαμε περίπου στα μισά του Ιανουαρίου και να ρίξουμε μια ματιά λίγο στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα τη 15η ημέρα του Ιανουαρίου. Ξεκινάμε με το 588 π.Χ. όταν ο Ναβουχοδονόσορ ξεκινά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Θα την καταλάβει στις 18 Ιουλίου του 586 π.Χ. και θα την καταστρέψει. Το 1820 μετά Χριστού, ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκτιμώντας ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα στον αγώνα από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών του Τσάρου και αμφιβάλλοντας για τις δυνατότητες της φιλικής εταιρείας, δεν αποδέχεται την πρόταση του Εμμανουήλ Ξάνθου να λάβει την ηγεσία της τελευταίας. Το 1822 η Αϊτή αναγνωρίζει πρώτη στον κόσμο την επαναστατική κυβέρνηση της Ελλάδας. Το 1878, συλλαλητήριο που διοργανώνεται στην Αθήνα για την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο κατά της Τουρκίας, καταλήγει σε αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 4 νεκρούς διαδηλωτές και πολλούς τραυματίες. Το 1892, ο James Naismith δημοσιεύει τους πρώτους κανόνες του μπάσκετ σε άρθρο του στην εφημερίδα, της Μασαχουσέτης. Και τέλος, το 1935, ο Γκριγκόρη Ζινόβιεφ και άλλοι 18 επιφανείς κομμουνιστές της Σοβιετικής Ένωσης συλλαμβάνονται με διαταγή του Στάλιν ως ενεχόμενοι στη δολοφονία του επιφανούς Μπολσεβίκου Σεργέη Κίροφ. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 15η ημέρα του Ιανουαρίου. Και να ρίξουμε μία ματιά όμως και στις προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1622 γεννήθηκε ο Ζαν Μπατίστ Ποκελέν, γνωστότερος ως Μολιέρος, είναι ο γνωστός Γάλλος συγγραφέας που έχει συγγράψει τον Δον Ζουάν, τον καταφαντεστία ασθενή, τον Ταρτούφο, τον Αρχοντοχωριάτη και άλλα πολλά διάσημα συγγραφικά του δημιουργήματα. Το 1809 γεννήθηκε ο Πιέρ Ζωζέφ Προυτόν, ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός που από πολλούς θεωρείται ο πατέρας του αναρχισμού. Και τέλος το 1906, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο γνωστός όλους και μη εξαιρεταίος Έλληνας μαγιστάνος, ο οποίος και πέθανε στις 15 Τρίτου του 1975. Αυτές λοιπόν ήταν και οι προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Να ρίξουμε μία ματιά και στις προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1919 πέθανε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η πολωνοεβραία κομμουνίστρια, ηγετική μορφή του κινήματος Σπάρτακος. Το 1919 πέθανε ο Κάρλ Λίμπκνεχτ, γερμανός κομμουνιστής, πολιτικός ηγέτης. Πολιτικός ηγέτης, ηγετική μορφή του κινήματος, επίσης Σπάρτακος. Και τέλος το 1940 πέθανε η Καλλιρόη Παρέν από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει, όπως είπαμε, την 15η ημέρα του Ιανουαρίου. Και στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Το Έθνος, όπου διαβάζουμε νέο σύστημα αξιολόγησης. Μέχρι τώρα όλοι έπαιρναν άριστα από τους προϊσταμένους. Με ποσοστώσεις και με κριτήρια θα κρίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ελπίδες για φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια, νέα δεδομένα με την είσοδο της Ryanair στην Ελλάδα. Ο Ολάντ για τις γυναίκες του, τις άφησε σε αναμονή. Και πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πώς θα γίνει αξιολόγηση στο δημόσιο. Τέλος, το άριστα σε όλους. Όσοι εμφανίσουν χαμηλή βαθμολογία θα κινδυνεύουν με κινητικότητα ή με έξοδο. Ενώ στη λίστα Λαγκάρντ, γιατί καθυστερεί το ξεκαθάρισμα. Γαλλία, το μυστήριο της πρώτης κυρίας. Ενώ στην κατηγορία επιστήμη διαβάζουμε μια πολύ ιδιαίτερη είδηση, ο υπερήλικος που πέθανε στα 17. Έμοιαζε 90 ετών, αλλά ήταν μόλις 17. Πρωτού πεθάνει λοιπόν ο Σαμ Μπέρνς, έκανε γνωστή τη σπάνια ασθένειά του. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τελευταία ευκαιρία για 102 δόσεις στα αυθαίρετα. Έως τις 6 Φεβρουαρίου η προθεσμία για εξόφληση σε 8,5 χρόνια. Για αιτήσεις ένταξης στο νόμο Καλαφάτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι δόσεις περιορίζονται από 60 έως 84. Ο νόμος προβλέπει ελάχιστη μηνιαία καταβολή 50 ευρώ και έκπτωση 20% για εφάπαξ πληρωμή μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα περιμένει η κυβέρνηση. Ενώ σε λίγες ημέρες θα σας πω ποια είναι η πρώτη κυρία, λέει ο Γάλλος πρόεδρος. Φαίνεται λοιπόν πως είναι έγκυος ιερωμένη του Ολάντ. Στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία έρχονται διώξεις και σε άλλες τράπεζες. Συγκρούσεις συμφερόντων με φόντο τα CDs και τα δανεικά και αγύριστα. Ο κύριος Σούρλας έρευνα σε βάθος 20ετίας για δάνεια χωρίς εγγύησης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ελέγξε τα δάνεια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κόμματα. 15 ευρώ χαστούκια για την Τρόικα. Για όλα φταίει ο Φιλιππίδης στο σκάνδαλο του ταμιευτηρίου. Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, αδειοδότηση επιχειρήσεων χωρίς διαδικασίες ελέγχων. Πρώτη εφαρμογή του νέου πλαισίου σε 23 δραστηριότητες.
ενώ φορολογία τα φόπλακα για το επιχειρήν. Πρεμιέρα ιδιωτικοποιήσεων με τον Λιμένα Πειραιός. Τα ΙΠΕΔ, πολλά προβλήματα σε ένα πρόγραμμα που φιλοξενεί να αποφέρει 3,4 δις ευρώ το 2014. Στην εφημερίδα Ημερησία, σήμα για το χρέος. Εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή δείχνει ο προϋπολογισμός. Πάνω από 800 εκατομμύρια το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013. Ισχυρό όπλο στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Κλειδί η επιμήκυνση για ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους, αναφέρει σε ανάλυση του το Reuters. Ενώ αναβάλλεται η αύξηση κεφαλαίου ενδιαφέρον από Fairfax για είσοδο στη Eurobank. Ποια προσυμφωνία, μάλλον η γενική με την Goldman Sachs. Στην εφημερίδα των συντακτών, σας θυσιάσαμε για να σωθούμε. Έμεση κοινική ομολογία του Όλι Ρεν για την πολιτική που εφάρμοσαν. Μετά τη Μέρκελ και ο Όλι Ρεν παραδέχτηκε ότι επιβλήθηκαν τα μνημόνια για να σωθεί η Ευρωζώνη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το χαρτί στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Ο Αλέξης Τσίπρας να διαλυθεί το τρίγωνο της διαπλοκής. Ενώ ο Δημήτρης Κοντομινάς σήμερα κρίνεται η τύχη του. Στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, η μισή Ελλάδα σε 65 συντήτους ΔΟΕ για φοροδιαφυγή. Εύκολες διαπιστώσεις και κωμικοτραγικές περιγραφές από τον ειδικό γραμματέα Στασινόπουλο στην Επιτροπή της Βουλής. Μόνο 266 έχουν ελεγχθεί από τη λίστα Λαγκάρντ. Ενώ δύσκολες ώρες για τον Άδωνη και χρυσές δουλειές με την Αθαλομίχλη. Στην εφημερίδα Η Αυγή, να ελεγχθούν όλα τα δάνεια της διαπλοκής. Ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα στον Πρωθυπουργό. Παραδοχή Όλι Ρεν, ηφηγένεια η Ελλάδα για χάρη των τραπεζών. Ενώ αντιδράει Ολμέ, η κυβέρνηση αξιώνει το σχολείο να υψώσει λευκή σημαία. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ καταργούν το άσυλο στα σπίτια των αγροτών. Του ζητάνε να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για να μπαινοβγαίνουν ελεύθερα οι ελεγκτές του ΔΟΕ. Στην καθημερινή, Ολάντ, περικοπές 50 δις ευρώ εντός τριετίας. Κοινωνικό μέρισμα 700 εκατομμυρίων ευρώ μετά την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ενός δις το 2013. Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για Κοντομινά. Προφυλάκηση η ΜΗ μετά τη διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Κλείνουν οι συμφωνίες πετρελαίων Ελλάδας. Θέμα ημερών υπογραφή τους με τις ανάδοχες εταιρείες. Και τέλος. Στην εφημερίδα Η Εσπρέσο, η πρώην υπουργός πουλάει σκούπες. Την επιστροφή της στην TV ετοιμάζει η σελήνη της λάμψης. Η Ελένη Κούρκου λάφησε την πολιτική και καταπιάνεται με τον κόσμο της νοικοκυράς. Ενώ υπάρχει και μια νοσοκόμα που βλέπετε κάτω αριστερά που προκαλεί εγκεφαλικά. Είναι η εκρηκτική Σουηδέζα σύζυγος του ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, Μίκαελ Ντάλμπεργκ, η Ίντα Μαρή Ίσαξον. Αυτά λοιπόν τα και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να ρίξουμε μία ματιά και στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών, ξεκινώντας με την εφημερίδα Live Sport. Δύο κλειδιά καθοριστικά σημεία, το πράσινο φως του Κόβατς στο Σίλντεφελντ και η ταχύτητα της συμφωνίας. Φέρνει βράχο. Άσο στο μανίκι κρύβει ο Σελούκ. Μπορεί να φέρει κι άλλον μαζί με τον Ιμπραήμ. Στα υπόψη και ο Ντεμίντοφ της Άνζη. Οι τρεις λύσεις στο κέντρο της άμυνας. Δανεισμός, μεταγραφή ή όνομα Έκλιπ. Έκπληξη. Φήμες για τον Σεζάρ Ναβάς της Ρουμπίν. Στην εφημερίδα Sport Day, Special One, ποιος θα κέρδιζε άραγε τη χρυσή μπάλα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η ύμνη για τον Έλληνα σύγχρονο μίδα που θα κέρδιζε δικαιωματικά το συναγωνισμό. Ο σεβασμός που αποπνέει και ο φόβος που προκαλεί. Κατάμεστα το σεφ, sold out, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός για τη σύγκρουση με την Μπάρτσα. Στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ, η επιστροφή του Κώστα. Κωδικός Stopper, πλήρης ο κόκκινος φάκελος, ενώ ο Γιάννης Ιωαννίδης, Γιάμ, Άρη, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ και Ολυμπιακό Μπαρτσελώνα. Το σεφ γεμίζει, ο Ολυμπιακός ελπίζει, ενώ η Μπενφίκα θέλει τον Σάμαρη. Στην εφημερίδα Η Γάτα, κέρδισε διπλό ταμπλό, 16.000 ευρώ με 6 ημίχρονα τελικά, δυνατή τριάδα με άσους στη βασική πρόταση, τετράδα με 2 άντερ και 2 over που πληρώνει 5,05. Δεν ξέχασε τον Φιτανίδη ο Ντάμπιζας. Τον προορίζει για ηγέτη της άμυνας του ΠΑΟ. Μπήκε σε αναμονή ο Οτσοά. Έμεινε ο Άρης χωρίς κανένα στήριγμα και επίσης τον παρασκήνιο με Κοντέ τον προορίζει για νέο Γεωργέα. Στην εφημερίδα Η Πράσινη. Ο τεράστιος Παύλος έδωσε το παρόν στην κοπή της πίτας και ο πρόεδρος Δημήτρης υποσχέθηκε κι άλλες χάρες για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η οικογένεια. Η Πράσινη Φαμίλια έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της λίγες μέρες πριν από τις μάχες με ΕΦΕΣ και Ολυμπιακό. Στην εφημερίδα Goal News. Εγγυήσεις για την Ευρώπη. Ζιλμπέρτο Σίλβα Reloaded. Στόπερ για τη Μάντσεστερ. Προτάθηκε στον Ολυμπιακό Λουγκάνο. Ανεβάζει στροφές ο Αβραάμ με φόντο το μάτς με τους Άγγλους.
Ώρα των σπορ. Γι' αυτό τους θέλει. Αραβίδης και Κοντοές ανήκουν στην κατηγορία των παικτών που συνδυάζουν ποιότητα, εμπειρία και τσαγανό. Παίζουν και οι δύο σε περισσότερες από μία θέση, σε επίθεση και άμυνα αντίστοιχα. Τρέλα σε Ζωνιανά και Νάξο για την ΑΕΚ. Και τέλος, όπως κάθε μέρα με την εφημερίδα, πρωταθλητής σε όλα δυνατά ονόματα για την άμυνα. Μπουρντίσο, Λουγκάνο αλλά και Μενσά. Ο θρύλος θα είναι στο Μιλάνο. Αμφίβολος ο Αγραβάνης με δερματικό πρόβλημα. Εισιτήρια τέλος. Φάκελος οπισθοφυλακή. Μόνο ο Μέλμπεργκ έγραψε ιστορία. Ενώ γυρίζει ο Μίτσελ και αποφασίζει όλα στο παιχνίδι από Αβραάμ και ξένους ως τον Αυλονίτη. Πόσο εντιγκά έβαλε στο ψυγείο τον Σάμαρη, γιατί τον στηρίζει ο Μίτσελ. Ενώ βεβαίως αποθέωση Μήτρογλου από τους Γερμανούς. Όλοι μας βλέπαμε πώς θα ξεχωρίσει. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μικρό, να μπούμε έτσι λίγο στη ροή και επιστρέφουμε πολύ σύντομα με την επίσημη πρόγνωση του καιρού. Long after I'm gone, I'll be speaking to you sweetly from a window in the tower of Άραξε, να παίξει ακόμα ένα τραγούδι. Unbreak my heart. Say you love me again.
σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Έλενα και παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση μέσα από τους δέκτες σας, από όποια συσκευή έχει ίντερνετ, από τα κινητά σας τηλέφωνα, από τα τάμπλετ σας ή από τους υπολογιστές σας. Να θυμίσουμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 211-55-55-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoogla.gr, καθώς να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να δούμε λίγο τον καιρό. Πώς θα είναι σήμερα. Πρόσκαιρη λοιπόν επιδείνωση, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τα ξημερώματα σήμερα της Τετάρτης, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πιο αναλυτικά, σήμερα βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ προς το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη την Πελοπόννησο και το απόγευμα πιθανόν και στην Ανατολική Στερεά και τη νύχτα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ενώ αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πιθανόν το νωρίς το πρωί στην Πελοπόννησο. Ενώ αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με τον καιρό. Και να δούμε σιγά σιγά λίγο τα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας. Είναι αρκετά και μας έχουν απασχολήσει όλους. Βλέπουμε, ακούμε μάλλον για προφυλακή σεισμή γνωστών επιχειρηματιών. Ο Φιλιππίδης του Ταχυδρομικού Τομιευτηρίου παραμένει στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Θα τα δούμε όμως αυτά και λίγο πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Κοντομινά, όπου διαφωνία υπήρξε μεταξύ του ανακριτή Γιώργου Ανδρεάδη και της αγγελέως διαφθοράς Πόπης Παπανδρέου σχετικά με το ζήτημα ημί της προφυλάκης του Δημήτρη Κοντομινά. Ο ανακριτής πρότεινε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που αφορούν την καταβολή εγγύησης 5 εκατομμυρίων ευρώ. Εχθές που συζητάγαμε για την αποφυλάκηση του Βαρότσι, μάλλον την εγγύηση του Βαρότσι, είπαμε ότι ήταν μια εγγύηση μαμούθ των 300.000 ευρώ. Οπότε σκεφτείτε σήμερα για τον Κοντομινά για πόσα λεφτά μιλάμε, όταν η εγγύηση που του ζητήθηκε είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, του επιβλήθηκε, μάλλον πρότεινε να κριτήσει να το επιβληθεί, απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Να σημειωθεί, όπως σημειώσαμε ήδη, ότι είναι η πρώτη φορά που ζητείται ένα τόσο μεγάλο ποσό για εγγύηση. Αντίθετα, η εισαγγελέα πρότεινε την προφυλάκησή του. Η απόφαση, λοιπόν, όπως είπαμε, αναμένεται να ληφθεί σήμερα. Τώρα, η απολογία, όσον αφορά την απολογία του, με δύο υπομνήματα 120 σελίδων, ο Δημήτρης Κοντομινάς στις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, υποστήριξε ότι ο ίδιος ζήτησε τα δάνεια, αλλά δεν έβαλε και τους όρους με τους οποίους δόθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Όπως αναφέρει, όταν ζητάει κανείς ένα δάνειο το οποίο εγκρίνεται, δεν βαρύνει ποινικά τον ίδιο, ούτε βάζει εκείνος τους όρους, αλλά το πιστωτικό ίδρυμα. Απλά αυτός υποβάλλει την αίτηση και δεν οφείλει να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που οφείλει να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Τώρα, όσον αφορά το αδίκημα της απάτης που του αποδίδεται για την εταιρεία Bestline, των πιστωτικών καρτών συμφερόντων του, είπε ότι δεν είχε λόγο ο ίδιος να βάλει τους όρους, αλλά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αλλά ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει ροή χρήματος σε ατομικούς του λογαριασμούς, αλλά πρόκειται για τα εταιρικές συναλλαγές. Τώρα, όσον αφορά το σπίτι του στο Λονδίνο, γιατί έχει σπίτι και στο Λονδίνο, είπε ότι αγοράστηκε από εταιρεία συμφερόντων του 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πωλήθηκε αργότερα 15 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρήματα δόθηκαν για εξόφληση δανείου του από την τράπεζα Millennium. Όλα τα χρήματα λοιπόν ήταν σε εταιρείες συμφερόντων του, στις οποίες εμφανίζεται ο ίδιος ως διαχειριστής, ενώ και τα δάνεια είχε βάλει ενέχειρο και μετοχές και είχαν γίνει και προσημειώσεις ακινήτων. Επίσης, να πούμε ότι ο Δημήτρης Κοντομινάς στο υπόμνημά του τονίζει ότι δεν είχε πρόθεση να εξαπατήσει ουσιαστικά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενώ υπήρξε, όπως αναφέρει, κάποια καθυστέρηση στην εξόφλησή τους, αλλά ήταν λόγω της οικονομικής κρίσης και είχε πρόθεση να την κάνει τη ρύθμιση αυτή. Να πούμε ότι καμία από τις εταιρείες δεν είχε κλείσει. Σημειώνεται επίσης το υπόμνημα και ότι όλες τους εμφανίζουν πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τη συμμετοχή του στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην Bestline, είπε ότι δεν αγόρασε μετοχές, αλλά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ από μεταγενέστερο έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο και προσκόμισαν οι συνήγοροι του, φαίνεται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία.
Οι δικηγόροι πάντως του Δημήτρη Κοντομινά αναμένεται να παραδώσουν 5 φακέλους με έγγραφα, 3 φακέλους για τους περιοριστικούς όρους και 2 υπομνήματα, όπως είπαμε, συνολικά 120 σελίδων. Και να συνεχίσουμε με το σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, γιατί είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και είναι εμπλεκόμενα πάρα πολλά πρόσωπα. Ελεύθερος λοιπόν με περιοριστικούς όρους απέθηκε μετά την απολογία του ο πρώην υπάλληλος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ο Χαράλαμπος Γιαγκούδης. Με τη σύμφωνη αυτή τη φορά γνώμη του ανακριτή Ανδρεάδη και της αγγελέως Πόπης Παπανδρέου, ο κατηγορούμενος είναι ελεύθερος με τους εξής όρους. Καταβολή εγγύησης, μικρής εγγύησης σχετικά με τις υπόλοιπες που ακούσαμε, 10.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και 2 φορές το μήνα εμφάνιση στο νομικό τμήμα της περιοχής του. Υπενθυμίζεται όμως ότι ο κύριος Γιαγκούδης βαρύνεται με την κατηγορία της απιστίας για 4 περιπτώσεις δανείων στον Κοντομινά, στο Γρυβαία 2 δάνεια, αλλά και στον Λαβρεντιάδη. Ο κύριος Γιαγκούδης διατέλεσε μέλος της Υποεπιτροπής Αξιολόγησης Επενδύσεων της Τράπεζας και με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εποχής εισηγήθηκε τις ενδείξεις και αντενδείξεις για κάθε δάνειο. Τα δάνεια για τα οποία εισηγήθηκε ο ίδιος ήταν ενήμερος ως το 2012. Κατά την απολογία του πάντως, να πούμε πως υποστήριξε για το δάνειο στον Λαβρεντιάδη ότι 3 μήνες μετά τη χορήγησή του η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε την αγορά της πρώτων μπανκ από τον επιχειρηματία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους κυρίους Κοντομινά και τους κύριους Γιαγκούδη. Θα παραμείνουμε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτηρίο, που φαίνεται λοιπόν, θα παραμείνουμε στο θέμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όσον αφορά τον κύριο Φιλιππίδη, ο οποίος φαίνεται πως εκελεί των φυλακών Μαλτεπέ στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, εξακολουθεί να κρατείται. Εντελώς απομονωμένος, ο πρώην πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μετά από τη σύλληψή του από το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Ζούγκλα.gr, ο Άγγελος Φιλιππίδης αδυνατεί να επικοινωνήσει με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, ενώ η επικοινωνία ακόμα και με τον δικηγόρο του, τον Αθανάσιο Βαρλάμη, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι ο αδελφός του βρίσκεται ήδη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου την επισκεφθεί. Να πούμε πως ο κύριος Βαρλάμης συναντήθηκε με τον κύριο Ιωάννη Αγγελή, εισαγγελέα αρμόδιο επί των εκδόσεων, με στόχο να επισπευθούν οι διαδικασίες έκδοσης του εντολέα του στην Ελλάδα. Ο κύριος Άγγελος Φιλιππίδης φέρεται να έχει παραιτηθεί του δικαιώματός του για τη μετάφραση των εγγράφων που σχετίζονται με την έκδοσή του, προκειμένου όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Επιθυμεί δε να μεταφερθεί άμεσα στην Ελλάδα. Το χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί για την έκδοσή του είναι 40 ημερών από τη στιγμή της σύλληψής του. Στην καλύτερη περίπτωση, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα σε 10 ημέρες. Ο συνήγορος πάντως του κύριου Φιλιππίδη έχει μεταβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών το ιστορικό της υπόθεσης, καθώς και το εισιτήριο που έχει εκδώσει ο πελάτης του προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα πριν τη σύλληψή του στην γείτονα χώρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με τον κύριο Φιλιππίδη. Φαίνεται όμως πως τα τραπεζικά σκάνδαλα γενικότερα έχουν επηρεάσει όλη τη Βουλή, τόσο τους πολιτικούς της κυβέρνησης, όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι λοιπόν, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό εχθές σχετικά με τα ενδεχόμενα τραπεζικά σκάνδαλα πέραν του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την ανάκτηση από ιδιώτες επενδυτές των μετοχών των ανακεφαλοποιημένων τραπεζών σε χαμηλές τρέχουσες τιμές που σημειώνουν απώλεια εσόδων για το δημόσιο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει αρχικά στην ερώτησή του ότι το σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έφερε στην επιφάνεια το αμαρτωλό τρίγωνο που αποτελείται από τράπεζες, κόμματα εξουσίας και επιχειρηματικά εκδοτικά συμφέροντα, το οποίο κατά την κρίση του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία. Αναφορικά πάντως με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, ο κύριος Τσίπρας επισημαίνει ότι με βάση την αρχική συμφωνία ο στόχος τους ήταν να ανακτηθούν οι μετοχές από ιδιώτες, μετόχους σε συγκεκριμένες τιμές και σε χρονικό διάστημα από 2 έως 4,5 έτη, ώστε να επιστραφούν στο δημόσιο τα 40 δις και να ακυρωθεί το ισόποσο δημόσιο χρέος. Επικαλούμενος όμως δημοσιεύματα του τύπου, υπογραμμίζει ότι επίκειται κατάθεση νομοσχεδίου με το οποίο αλλάζουν οι όροι και οι ιδιώτες μέτοχοι θα μπορούν να ανακτήσουν άμεσα τις μετοχές τους σε τρέχουσες τιμές αγοράς. Καταληκτικά, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ρώτησε τον Πρωθυπουργό αφενός μεν εάν θα υπάρξει έλεγχος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των συστημικών τραπεζών και ειδικότερα μάλλον προς επιχειρηματικούς ομίλους, αφετέρου δε αναλυθεύει η πρόθεση για επανιδιωτικοποίηση, πραγματικό δηλαδή ξεπούλημα των τραπεζών στους ιδιώτες μετόχους. Τα λοιπόν, όσον αφορά και την επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει όμως τις τελευταίες μέρες. Ακούμε μίζες, ακούμε σκάνδαλα.
Και επειδή ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι πήραν μίζες και επειδή βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων όλων αυτών που πήραν μίζες, υπάρχουν και αυτοί που έχουν αρχίσει τις τελευταίες μέρες και τις επιστρέφουν. Έτσι λοιπόν, ποσά άνω των 17,3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες, έχουν ήδη κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό του Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα λοιπόν με υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, το ακριβές ποσό έχει διαμορφωθεί σε 17.392.525 ευρώ, προέρχεται από τις επιστροφές χρημάτων από τρία πρόσωπα και θα διατεθεί για τις ανάγκες των τομέων της υγείας και της παιδείας. Καλό αυτό. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία που παρέθεσε ο παράγοντας του Υπουργείου, το πρώτο πρόσωπο κατέθεσε στις 24, 27 και 9 Ιανουαρίου, καθώς και εχθές, 14 Ιανουαρίου, τα ποσά των 7 εκατομμυρίων και κάτι ευρώ, των 424.000, 400.000 και 1 εκατομμυρίου, το τελευταίο το χθεσινό δηλαδή, 957,890 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύνολο 9 κάτι, δηλαδή περίπου 9,5 εκατομμύρια κατέθεσε το πρώτο πρόσωπο. Το δεύτερο πρόσωπο, στις ημερομηνίες 9, 10 και 14 Ιανουαρίου, κατέθεσε 45.000, 80.000 και 94.000 αντίστοιχα. Ενώ το τρίτο πρόσωπο κατέθεσε στις 13 Ιανουαρίου το ποσό των 7 εκατομμυρίων, 352,222 ευρώ, δηλαδή συνολικά είναι το ποσό των 17.392 ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί, όπως είπαμε, για τους τομείς της υγείας και της παιδείας. Τουλάχιστον θα πάνε σε έναν καλό σκοπό. Να αλλάξουμε θέμα, το οποίο είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά. Είναι ένα πρόσωπο, δεν θα λέγαμε τόσο αγαπητό, τουλάχιστον στους πρώην εργαζομένους του. Και φυσικά ο λόγος για τον κύριο Κουρί. Το άρθρο υπογράφεται, το άρθρο της Ζούγκλας έχει τίτλο «Μελλοντολόγος κύριος Κουρίς». Λίγο προκλητικός βέβαια, θα το πούμε και γιατί. Πάντως, εχθές το απόγευμα της Τρίτης, στις 6 και 4, ο κύριος Κουρίς βγήκε και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, από εχθές το βράδυ κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα διαβιβαστούν τα τρία εντάλματα στον εισαγγελέα. Ο εκδότης λοιπόν της Κόντρα News και ιδιοκτήτης του πρώην τηλεοπτικού σταθμού Alter αλλά και του καναλιού Κόντρα συνελήφθη λοιπόν εχθές το πρωί στο σπίτι του στο ψυχικό κατόπιν παραγγελίας του οικονομικού εισαγγελέα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, εκκρεμούν σε βάρος του τρία εντάλματα σύλληψης που αφορούν χρέη περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα χρέη του επίσης αφορούν οφειλές προς το δημόσιο, προς το Alter και προς άλλες υποθέσεις. Τώρα, ο κύριος Κουρίς, προσερχόμενος στο αυτόφορο, απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους, προφήτευσε πως σε λίγο καιρό θα έχουν συλληφθεί οι εκδότες, οι καναλάρχες αλλά και οι τραπεζίτες. Πρέπει λέει να διώξουμε την Τρόικα, αλλιώς ένα χρόνο θα παίρνετε 400 ευρώ μισθό και 150 ευρώ οι συνταξιούχοι. Έτσι λοιπόν, κατηγορεί την Τρόικα, ας πούμε, ο κύριος Κουρίς για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και για το. Οφείλει τόσο προς το δημόσιο αλλά όσο και στους προηγούμενους εργαζόμενους του στο Alter τα λεφτά. Τέλος, ένα, στο λέγαμε, κρεσέντο αυτοκριτικής είπε: «Εγώ γιατί να λέει να συλληφθώ? Δεν πήρα μίζες, δεν συμμετείχα σε δημόσια έργα, όλοι χρωστούν». Ενώ σε αντιπαράθεση που είχε με έναν δημοσιογράφο, σε ρεπόρτερ συγκεκριμένα ενός καναλιού, ο κύριος Κουρίς ρώτησε: «Πού δουλεύεις, πες μου, για να σου πω πόσα χρωστάει το αφεντικό σου». Μετά την άρνηση του δημοσιογράφου, ψέλησε: «Σε Τρόιο, πισινός να το πούμε». Αυτή ήταν η έκφραση λοιπόν που χρησιμοποίησε ο προκλητικός, εντελώς προκλητικός, κατηγορηματικά το λέμε αυτό, προκλητικός κύριος Κουρίς, ο οποίος είπε ότι και μετά το αυτόφορο, γιατί όπως είπαμε κρατείται μέχρι και αυτή τη στιγμή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, λόγω του ότι ισχύει το αυτόφορο ακόμα, είπε ότι μετά μόλις τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία θα πάει στα μπουζούκια. Τόσο προκλητικός παραμένει. Λοιπόν, αυτά τα θέματα όσον αφορά τον κύριο Κουρί. Να πάμε όμως τώρα στις εξελίξεις όσον αφορά την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού. Νέο κύκλος λοιπόν καταθέσεων άνοιξε από συγγενικά πρόσωπα μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης Πυρήνες, της συνωμοσίες μάλλον των Πυρήνων της Φωτιάς. Άνοιξε εχθές η αντιτρομοκρατική που εκτιμάει ότι οι ασύλληπτα μέλη της βοήθησαν τον Χριστόδουλο Ξηρό να αποδράσει και γνωρίζουν το μέρος το οποίο κρύβεται. Ένα τηλεφώνημα λοιπόν από τον Χριστόδουλο Ξηρό στο μαγαζί που διατηρεί ο πατέρας του Γιώργου και του Μιχάλη Νικολόπουλου, κατηγορουμένων για συμμετοχή στη συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς, προκάλεσε συναγερμό στην ελληνική αστυνομία. Η κλήση, όπως διαπιστώθηκε από τις αναλύσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών, έγινε σε κινητό εταιρικό τηλέφωνο που αντιστοιχεί στο μαγαζί του πατέρα των δύο νεαρών συλληφθέντων.
Έτσι λοιπόν, εχθές κλήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ο πατέρας του Μιχάλη και του Γιώργου, Νικολόπουλου, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Φραγκίσκο Ραγκούση, προκειμένου να καταθέσουν. Εκτός από τον πατέρα των δύο αδελφών, η αντιτρομοκρατική θα καλέσει τις επόμενες μέρες και άλλους γονείς προφυλακισμένων μελών των πυρήνων, ώστε να δημιουργήσουν έναν ασφικτικό κλειό, ενώ θα λάβουν καταθέσεις και από φίλους ή συγγενείς του Χριστόδουλου Ξηρού, τους οποίους ο τρομοκράτης έβλεπε κάθε φορά που έπαιρνε άδεια. Οι αστυνομικοί πάντως, μετά τις πρώτες αναλύσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών μέσα από τις φυλακές, αλλά και τα στοιχεία των επαφών, θεωρούν δεδομένο ότι ο Μανώλης στις 17 Νοέμβρη χρησιμοποίησε το ασύλληπτο δίκτυο της συνωμοσίας προκειμένου να καλύψει τα ίχνη της διαφυγής του και να βρει το ασφαλέστερο κρυσφύγετο. Σύμφωνα πάντως με την έρευνα της αστυνομίας, ο Χριστόδουλος Ξηρός, εκτός από τον αδελφό του Βασίλη, είχε εκμυστηρευτεί και στον άλλο τον αδελφό τον Νίκο την πρόθεσή του να μην επιστρέψει στις φυλακές. Αυτές είναι οι εξελίξεις και γύρω από την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού. Και να πάμε λίγο στη λίστα Λαγκάρτ. Πολλά εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως διαβάσαμε και στους τίτλους των εφημερίδων, τουλάχιστον η μισή Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε αυτά τα CD για φοροδιαφυγή. Από το σύνολο όμως των 1.700 ταυτοποιημένων φυσικών προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρτ για υποθέσεις φοροδιαφυγής, έχουν δοθεί εντολές ελέγχου για μόλις 266. Ενημέρωσε εχθές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Στέλιος Στασινόπουλος. Ακόμα λιγότερες είναι και οι εντολές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς ανέρχονται σε μόλις 155. Θα χρησιμοποιήσω λίγο εδώ πέρα τον τίτλο του άρθρου, όπως το διαβάζουμε στο zoogla.gr, στα αρχεία τους. Αυτό ακριβώς. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Στασινόπουλος, για τα συγκεκριμένα πρόσωπα ενδεχομένως ο έλεγχος να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός. Ο κύριος Στασινόπουλος αναφέρθηκε σε φόρτο εργασίας που είχε το ΣΔΟΕ το καλοκαίρι, προκειμένου να μην υπάρχει στέρηση εσόδων από ΦΠΑ και στα σενάρια που ήταν αναγκαία να οργανωθούν και εξειδικευμένους ελέγχους των στελεχών του ΣΔΟΕ. Τα σενάρια, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν απαραίτητα, δεδομένου ότι πλέον είχε αλλάξει το αντικείμενο του σώματος. Ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ αναφέρθηκε στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη λίστα Λαγκάρτ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι εφεξής ο έλεγχος θα είναι δυνατό να προχωρήσει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Η διαβίβαση των στοιχείων απόλυσης τράπεζας ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι και γι' αυτό, όπως εξήγησε, καθυστέρησε και ο έλεγχος της λίστα Λαγκάρτ. Επίσης, μέχρι τώρα το ΣΔΟΕ δεν έχει πλήρη εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς του ελληνικού δημοσίου. Ο κύριος Στασινόπουλος ανέφερε ότι από τα 1.700 φυσικά πρόσωπα, τα 919 περίπου δεν εμφανίζουν χρηματικό υπόλοιπο, ενώ τα 205 φαίνεται σε πρώτη φάση ότι καλύπτουν τα ποσά που εμφανίζονται στη λίστα. Επίσης, ο κύριος Στασινόπουλος ρωτήθηκε για τη λίστα των ιδιοκτητών ακινήτων στο Λονδίνο και είπε ότι και εκεί η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο βασικός έλεγχος γίνεται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Για τη λίστα τώρα του Λουξεμβούργου, οι λογαριασμοί είναι 17 ή 18 και ακολουθείται ελεγκτική διαδικασία, όμοια με την διαδικασία της λίστας Λαγκάρτ. Τώρα, πειρά από το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη λίστα Λαγκάρτ, είναι αδιανόητο, λέει, να λέτε ότι 15 μήνες, αν και έχετε κατεπίγουσα οδηγία από τους οικονομικούς εισαγγελείς, ότι δεν έχετε πραγματοποιήσει ελέγχους παρά μόνο σε τρεις περιπτώσεις. Αυτό δείχνει έλλειψη πολιτικής βούλησης, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει ο έλεγχος εγγραφής 562 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με εταιρεία της Eurobank και του κύριου Λάτσι και με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που σύμφωνα με δημοσιεύματα προαλήφεται για Υπουργός Οικονομικών. Η βουλευτής εξέφρασε επίσης την έκπληξή της για το γεγονός ότι μπήκε στο αρχείο η λίστα Λίχτενστάιν χωρίς να έχει να ενημερωθεί από τη Βουλή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη λίστα Λαγκάρτ, και να πάμε σε αυτό το πρόσωπο. Σε αυτό το εντελώς. Μάλλον αυτό το πρόσωπο τις τελευταίες ημέρες έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία, το λέγαμε, τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και στα social media. Θα πω την προσωπική μου άποψη, αν και δεν θέλω συνήθως να το κάνω. Ο κύριος Λιάπης, μιλάμε για τον κύριο Λιάπη, για τον κύριο Μιχάλη Λιάπη, συνεχίζει να απασχολεί τη μία με τις πλαστές πινακίδες και τα χαρτιά που δεν είχε για το όχημά του, την άλλη με το εξοχικό του στην Βρετανία, το rooms του LED Λιάπης, την άλλη με το ταξίδι που έφυγε στην Κουάλα Λουμπούρ και στη Μαλαισία, ίσως το ταξίδι που έκανε προχθές προς τη Ρουμανία, μάλλον. Δεν είναι ακόμα τίποτα σίγουρο, μιας και πέρασε, όπως είπαμε, τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και τον βρήκαν στον Προμαχώνα που έγιναν και ένας τυπικός έλεγχος. Ο κύριος Λιάπης, για ακόμα μία φορά, συνελήφθη, όπως διαβάζουμε, να κλέβει από σούπερ μάρκετ. Πραγματικά, μας δημιουργεί μεγάλη απορία. Τι
γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά, μήπως έχει κάποιο είδους άνοια. Πώς αλλιώς το πούμε, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το ότι τόσο καιρό, τον τελευταίο καιρό, ακούγεται τόσο πολύ το όνομά του. Να πούμε έτσι λοιπόν, να αναλύσουμε την είδηση και αυτό που διαβάσαμε. Στο αστυνομικό τμήμα βρέθηκε για ακόμα μία φορά ο Μιχάλης Λιάπης, που συνελήφθη από υπεύθυνους ασφαλείας γνωστού σούπερ μάρκετ των Βορείων Προαστίων, την ώρα που έκρυβε προϊόντα σε ειδικά διαμορφωμένη θήκη στα ρούχα του. Εμφανώς λοιπόν αμήχανος ο πρώην υπουργός, απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τον πλησίασαν την ώρα που αποχωρούσε από το αστυνομικό τμήμα, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να κλέψει, γιατί θεώρησε ότι οι καραμέλες ήταν δωρεάν στα πλαίσια κάποιας διαφημιστικής προσφοράς. Λογικό βέβαια από τη μία ακούγεται αυτό, από την άποψη ότι δεν νομίζω ότι είχε τόσο πραγματικά ανάγκη να κλέψει τώρα ένα κουτί καραμέλα, το οποίο πόσο να είχε, παραπάνω από 2-3 ευρώ δεν νομίζω να κόστιζε. Πάντως, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του, μετά τις κλασικές, όπως λέει, καταγγελίες για σκευωρία, αναφέρεται ότι ο κύριος Λιάπης, αυτή είναι η πρώτη του ανακοίνωση του δικηγόρου του, ο κύριος Λιάπης, λέει, ένιωσε ξαφνικά ξαφνική υπογλυκαιμία και χρειάστηκε κάτι που να περιέχει ζάχαρη για να φορτίσει τις μπαταρίες του. Ενώ τέλος διευκρινίζεται ότι σε ένδειξη καλής θέλησης ο πελάτης του προτίθεται όχι μόνο να πληρώσει τις καραμέλες που έκρυβε, αλλά και να αγοράσει και ένα ολόκληρο κουτί σοκολατάκια. Τέλος λοιπόν, εξοργισμένος με τον Μιχάλη Λιάπη, φέρεται να είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, εκτός από αυτό είναι και εξάδελφός του, που άτομα του στενού του περιβάλλοντος, μόλις λέει έμαθε τα κατορθώματα του ξαδέλφου του, πετάρισε με τη χαρακτηριστική ένταση τα βλέφαρά του. Αυτά λοιπόν, όσον αφορά και με τον Μιχάλη Λιάπη. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά έχω μεγάλη απορία, φαντάζομαι και εσείς. Και επειδή θα θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απορίες για τα θέματα αυτά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχουν περάσει αρκετά χρήματα, έχει ξενώνες, έχει αυτοκίνητα, μπορεί να πηγαίνει ταξίδια στη Μαλαισία, να κάνει ταξιδάκια από μικρά, ταξιδάκια μέχρι τη Βουλγαρία, μέχρι τη Ρουμανία, οπουδήποτε. Δεν γίνεται να έχει ανάγκη να κλέψει ένα κουτί καραμέλες. Λοιπόν, και να πάμε στην πολύ διάσημη και πολύ αγαπημένη έκφραση του Αντώνη Σαμαρά. Και φυσικά ο λόγος, όλοι τη γνωρίζετε, πρωτογενές πλεόνασμα. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως τα 691 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού υπολογισμού του 2013, εναντί ελλείμματος 3,46 δις ευρώ το 2012. Σύμφωνα λοιπόν με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που παρουσίασε εχθές ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ο κ. Χρήστος Ταϊκούρας, σε τροποποιημένη ταμιακή βάση, στο 12ο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2013, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 5,35 δις ευρώ, εναντί ελλείμματος 15,68, που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Να πούμε πως το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού υπολογισμού ανήλθε σε 52,91 ευρώ δις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 328 εκατομμύρια ευρώ ή 0,6 έναντι του αναθεωρημένου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,33 δις ευρώ, 200 δηλαδή 33 εκατομμύρια ευρώ ή 0,5 υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2013. Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 2,81 δις, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στα 58,26 δις ευρώ, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 9,8 δις ευρώ ή σε ποσοστό 16,1. Και ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή έρχεται και η Wall Street Journal να επιβεβαιώσει το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας για το 2013. Έτσι λοιπόν, όπως διαβάζουμε, η Ελλάδα παρουσίασε την προηγούμενη χρονιά το πρώτο της σε μια δεκαετία πρωτογενές πλεόνασμα σύμφωνα με νέα στοιχεία, εκπληρώνοντας έτσι τον όρο κλειδί των διεθνών πιστωτών ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street. Τα στοιχεία λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών έδειξαν τα όσα είπαμε. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει και ενισχύει τις εκτιμήσεις μας για την χρονιά που πέρασε, είπε ο αναπληρωτής κύριος Σταϊκούρας, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ενώ η χώρα μας, λέει, μετά από πολλά χρόνια και τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
για το πρωτογενές πλεώνασμα, δεν έλειψε βέβαια και η δήλωση του κύριου Βενιζέλου, ο οποίος για τις επιδοτήσεις της ελληνικής οικονομίας συζήτησε στο Παρίσι εχθές μαζί με τον Πιέρ Μοσχοβισί και τον Έλληνα υπουργό υπουργό εξωτερικών, να κάνει λόγο για σταδιακή αλλά ασφαλή επανένοδο στην κανονικότητα, καθώς υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Συζήτησα μαζί του, όπως συζήτησα και με τον κύριο Φαμπιούς, για τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας, για το πρωτογενές πλεώνασμα που σημαίνει πάρα πολλά, γιατί αποκτούν υπόσταση και έχουν πλέον αριθμό οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχουμε τις προϋποθέσεις για την επισημοποίηση αλλά και την επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους. Άρα έτσι μπορούμε να λύσουμε και όλα τα προβλήματα που αφορούν την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επανάνοδο σταδιακή είναι μεν, αλλά ασφαλή της Ελλάδας στην κανονικότητα. Και κανονικότητα τι σημαίνει? Σημαίνει θεσμική ισοτιμία πολιτικά, αλλά και πρόσβαση στις αγορές οικονομικά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τόνισε, ενώ ερωτώμενος για το πότε τοποθετεί χρονικά την επανένοδο στην κανονικότητα, ο κύριος Βενιζέλος απάντησε το ταχύτερο δυνατό. Ξέρετε, όπως λέει, οι αγορές έχουν μια χημεία. Ξέρουν, έχουν ένστικτο. Ο διεθνής ιδιωτικός τομέας επενδύει αυτή τη στιγμή πολλές ελπίδες στην Ελλάδα. Αυτό το βλέπει κανείς σε πάρα πολλές δηλώσεις παραγόντων της διεθνούς χρηματοοικονομικής και οικονομικής ζώνης. Επίσης, να πούμε από την πρόσθεση ότι η Ελλάδα θέλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και θα είναι συνεπής σε σχέση με τους εταίρους της. Αλλά από την άλλη μεριά θέλει στις πολιτικές επαφές με τους εταίρους της επί τη βάση τεχνοκρατικών δεδομένων και αριθμών να γίνεται μια ολοκληρωμένη συζήτηση η οποία δίνει λύσεις ασφαλείς και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Ο κύριος Βενιζέλος έκανε την ανακοίνωσή του όσον αφορά το πρωτογενές πλεώνασμα. Δεν έλειψαν βέβαια και οι ανακοινώσεις τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για το πρωτογενές πλεώνασμα. Η κυβέρνηση λοιπόν πανηγυρίζει για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος γιατί εφάρμοσε ένα από τα σκληρότερα πακέτα μέτρων ύψους 11 δις ευρώ που ψήφισε τον Νοέμβριο του 2012. Εκτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ με δήλωση του Ευκλήδη Τσακαλώτου όπου σχολιάζει πρωτογενές πλεώνασμα και κρατικό προϋπολογισμό. Ο κύριος Τσακαλώτος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση όμως λέει τη μισή αλήθεια, διότι συμπεριλαμβάνει στα έσοδα τις επιστροφές κερδών των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο ήταν 2,2 δις ευρώ. Με βάση όμως το μνημόνιο, οι επιστροφές αυτές δεν υπολογίζονται στους στόχους όπως είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Επομένως, στην ουσία, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013 έκλεισε με πρωτογενές έλλειμμα ύψους τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ. Ακόμα και αν λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών καταφέρει να εμφανίσει πρωτογενές πλεώνασμα σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, η ουσία δεν αλλάζει. Το πρωτογενές πλεώνασμα με τον τρόπο που προσπαθεί να το επιτύχει η κυβέρνηση δεν είναι κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά αποτελεσματικό και βιώσιμο, καταλήγει ο κύριος Τσακαλώτος. Από την άλλη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αποτέλεσμα φορολιστίας είναι τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Οικονομικών. Χαρακτηριστικά να πούμε πώς αναφέρει πως τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών είναι τα αποτελέσματα της φορολιστίας, της ισοπαίδωσης μισθών και συντάξεων, της σφαγής των δαπανών κοινωνικής πολιτικής, της τραγικής σε κατάσταση σε υγεία και εκπαίδευση. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος είναι ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ή ένα νέο κούρεμα του χρέους δεν θα οδηγήσουν στην ανακούφιση του λαού, γιατί είναι πολιτικές διαχείρισης υπέρ των μονοπωλίων, του καπιταλιστικού δρόμου της ανάπτυξης και επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με το πρωτογενές πλεώνασμα, αυτήν την τόσο αγαπημένη έκφραση της κυβέρνησης. Και να πάμε σε μια υπόθεση που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο πριν από λίγο καιρό. Έτσι λοιπόν, εχθές εκδικάστηκε από το Δικαστήριο Εκούσιας Δικαιοδοσίας του Πρωτοδικείου Λάρισας το ζήτημα της επιμέλειας της μικρής Μαρίας. Η περίπτωση, όπως είπαμε, που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, η μικρή Μαρία που βρέθηκε να μένει με οικογένεια Ρωμά, ενώ η βιολογική της μητέρα παρέμενε στη Βουλγαρία. Όπως είναι γνωστό, μετά λοιπόν την αποκάλυψη και τροπή της υπόθεσης, με τους δύο αθήγανους γονείς της να είναι γονείς σε εισαγωγικά, να είναι προφυλακισμένοι, ο άνδρας
στις φυλακές της Λάρισας και η γυναίκα στις φυλακές Κορυδαλλού από την Εισαγγελία είχε προσωρινά ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού στο χαμόγελο, η επιμέλεια της μικρής Μαρίας, στο χαμόγελο του παιδιού. Στην παρούσα φάση, η διαδικασία αφορά την οριστική ανάθεση της επιμέλειας στο χαμόγελο του παιδιού, προκειμένου να συνεχίσει, να έχει τη δικαιοδοσία να διαχειριστεί το μέλλον του μικρού κοριτσιού. Η σχετική λοιπόν απόφαση να μένεται να εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την μικρή Μαρία. Και να πάμε στον κύριο Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος δίνει οδηγίες προς όλους εσάς για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου βάσει του νέου κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αλλά και οδηγίες για τη μεταβολή και τη διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω εγκύκλιο σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, όπως αυτό ορίζεται από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, η μεταπόη αλλοδαπού που πρόκειται να καταστεί υπόχρεωση σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα. Έτσι λοιπόν, η απόδοση του ΑΦΜΗ στα φυσικά πρόσωπα διενεργείται με την υποβολή στη φορολογική διοίκηση του εντύπου ΜΗ1. Δήλωση λοιπόν απόδοση ΑΦΜΗ μεταβολή ατομικών στοιχείων. Ενώ στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες διενεργείται με την υποβολή του εντύπου ΜΗ3. Ο ΑΦΜΗ περιλαμβάνει 9 αριθμητικά ψηφία. Στα φυσικά πρόσωπα αποδίδεται ΑΦΜΗ του οποίου το αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 1, 2, 3 ή και 4. Στα νομικά πρόσωπα αποδίδεται ΑΦΜΗ ή στις νομικές οντότητες αποδίδεται ΑΦΜΗ με ψηφία που αρχίζουν από 7, 8 ή 9. Οι ΑΦΜΗ που έχουν ήδη αποδοθεί και το πρώτο από τα 9 ψηφία αρχίζει από 0 αφορούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα επίσης, νομικές οντότητες. Επίσης, ο ΑΦΜΗ που αποδίδεται σε φυσικά πρώτη πρόσωπα διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας και δεν μεταβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής οποιοδήποτε στοιχείου όπως ονοματεπώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, είδος και αριθμός ταυτότητας. Ούτε στις νομικές οντότητες και στα νομικά πρόσωπα μεταβάλλεται ο ΑΦΜΗ. Τώρα, σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου ή υποβολής δήλωσης διακοπής από νομικό πρόσωπο ή νομική εντότητα, ο ΑΦΜΗ απενεργοποιείται και δεν χρησιμοποιείται πλέον σε καμία συναλλαγή παρά μόνο για την υποβολή δηλώσεων. Επίσης, ο αριθμός φορολογικού μητρώου αποδίδεται και στα παρακάτω πρόσωπα. Δώστε σημασία στις κατηγορίες. Στις έγκαμες γυναίκες που υποβάλλουν από κοινού με το σύζυγό τους δήλωση φορολογίας, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, που δηλώνονται κάθε φορά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Δεύτερον, σε όσους αποκτούν επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλέτα άνω των 50 κυβικών, μηχάνημα έργων γενικά, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο ή ανεμόπτερο ή κάθε άλλο μέσο. Επίσης, στους εταίρους και διαχειριστές των ομόρυθμων, ετερόρυθμων εταιριών, των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ιδιωτικών κεφαλαιοχικών εταιριών, στα μέλη των κοινοπραξιών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, στον πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιριών, καθώς και στους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων αντίστοιχα. Επίσης, στα πρόσωπα που υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας, σε όσους συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης, στα Υπουργεία, στις αυτοτελείς γενικές γραμματείες, σε αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Να πούμε επίσης ότι στα αλλοδαπά φυσικά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που κατοικούν ή έχουν έδρα σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και ζητούν την επιστροφή του φόρου από οποιαδήποτε αιτία ή αγοράζουν ακίνητο ή μεταβιβάζουν μετοχές ή είναι υπόχρεα σε καταβολή φόρου ή συμμετέχουν ως εταίροι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Διαχειριστές οι νόμιμοι εκπρόσωποι στα ΗΜΔΠΑ νομικά πρόσωπα ή και νομικές οντότητες. Επίσης, σε υποίδρυση εταιρεία επιχειρήση, καθώς και στο πρόσωπο που ορίζεται ιδρυτής, ενώ η φορολογική δήλωση χρησιμοποιεί τον εν λόγω αριθμό φορολογικού μητρώου για την επιβολή και βεβαίως οποιοδήποτε φόρου, τέλους εισφοράς ή κυρώσεων για την εισπράξη αυτή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις οδηγίες του Χάρη Θεοχάρη για τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Πού να πάμε τώρα, είναι και αρκετά τα θέματα. Να πάμε στο πάγωμα των τιμολογίων της ΔΕΗ. Επίσης σημαντικό θέμα.
Έτσι λοιπόν, στελέχη της ΔΕΗ αναφέρουν ότι η επιχείρηση προτίθεται να παγώσει για το 2014 τα τιμολόγια. Σύμφωνα λοιπόν με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα τιμολόγια της ΔΕΗ διαμορφώνονται ελεύθερα. Από πέρυσι τον Ιούλιο, δηλαδή, δεν υπόκεινε στην έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Κλιματικών Αλλαγών και Ενέργειας, όπως ίσχυε παλαιότερα, αλλά ελέγχονται αποκλειστικά από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Από τότε λοιπόν η ΔΕΗ δεν έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις και όπως ανέφεραν τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης χθες, στο περιθώριο ενεργειακού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, για φέτος δεν πρόκειται να κάνει ανατιμήσεις. Σημαντικό και αυτό. Τώρα, χθες ακούσαμε για ένα καινούριο θέμα, το οποίο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Ακούσαμε επίσης θετικά και αρνητικά σχόλια. Μιλάμε για τη λευκή εβδομάδα των σχολείων. Μετά τη λευκή νύχτα των μαγαζιών, έρχεται και η λευκή εβδομάδα των σχολείων, ή αλλιώς σχολική ανάπαυλα, όπως την ακούσαμε. Έτσι λοιπόν, έως μεθαύριο, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, αναμένεται να το οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ημερών της λευκής εβδομάδας, όπως προέκυψε κατά τη συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο Υπουργείο Παιδείας. Μελετάμε λοιπόν την πρόταση με δέουσα προσοχή και σοβαρότητα και όχι αποσπασματικά. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα εντάσσονται μέσα στο κοινωνικό και αναπτυξιακό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, δήλωσε μετά τη συνάντηση η κυρία Κεφαλογιάννη. Την πρόταση λοιπόν για τη Λευκή Εβδομάδα, θεσμό ο οποίος ισχύει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, κατέθεσε όπως είπαμε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, προκειμένου να τονωθεί ο χειμερινός εσωτερικός τουρισμός. Το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στην παροχή 2 ημερών διακοπών, που θα είναι κοντά στο τριήμερο της καθαράς Δευτέρας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν κατά το δοκούν την πενθήμερη ανάπαυλα. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, η Λευκή Εβδομάδα αναμένεται να ισχύσει μόνο για τα γυμνάσια και για τα λύκεια και όχι για τα δημοτικά σχολεία. Εδώ έρχονται λίγες αντιρρήσεις, διότι τώρα τα παιδιά των λυκείων, και ειδικότερα μάλλον τα παιδιά της τρίτης λυκείου που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες, νομίζω ότι δεν έχουν χρόνο ούτε και μυαλό για κάποιο τέτοιου είδους ταξίδι, αλλά ούτε και οικογένειες οι οποίες βαραίνουν αρκετά οικονομικά τον τελευταίο καιρό και που δυσκολεύονται πραγματικά να βγάλουν πέρα τα έξοδα για να καλύψουν τα μαθήματα και τα φροντιστήρια των παιδιών της τρίτης λύκειου, θα σκεφτούν να πάνε διακοπές. Δηλαδή, θα ήταν πολύ καλύτερα να ισχύει για τα παιδιά του δημοτικού που μπορούν να επισκεφθούν χώρους, αξιοθέατα, μουσεία ή έστω για τα παιδιά μου και για τα παιδιά του γυμνασίου. Και αφού μιλάμε για σχολεία και μιλάμε για παιδιά. Να πάμε λίγο στο νέο σύστημα των πανελλαδικών, που φαίνεται ότι μπλοκάρει. Και τι εννοούμε μπλοκάρει. Πιλωτικά λοιπόν μόνο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για κάθε ένα από τα 12 μαθήματα που θα εξετάζονται πλέον οι μαθητές της πρώτης λυκείου. Σύμφωνα λοιπόν με το Έθνος, ο χρόνος που απομένει είναι εξαιρετικά λίγος για τη δημιουργία της τράπεζας και για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο σύστημα θα ισχύσει φέτος πιλωτικά μόνο σε ορισμένα σχολεία, όχι σε όλα. Υπενθυμίζω ότι το σύστημα προβλέπει την αβαθμολόγηση κατά τον ίμιση μέσω των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις που θα προκύψουν από την τράπεζα και κατά το υπόλοιπο ίμιση από ερωτήματα που επιλέγουν οι μαθητές. Ως εκ τούτου, το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που αναμενόταν να ξεκινήσει το 2016, κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί για το 2017. Αυτά λοιπόν, όσον αφορά και τις Πανελλήνιες. Τι άλλο θέμα να πούμε, ούτως ή άλλως η ώρα είναι και παρά 10 κοντά. Ακολουθεί, όπως ξέρετε, η Ρο, η οποία είναι ήδη εδώ έτοιμη. Την προωθούμε την Ρο, γιατί τη συμπαθούμε και ιδιαίτερα. Οπότε εγώ προσωπικά. Λοιπόν, ορίστε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το ξέχασα και είναι λίγο σημαντικό. Αρκετά σημαντικό, θα λέγαμε. Φαίνεται λοιπόν πως οι ηλεκτές τους ΔΟΕ εντόπισαν δύο offshore εταιρείες που φαίνεται να ανήκουν στην ιδιοκτησία στελέχους της Χρυσής Αυγής, το οποίο σχετίζεται και με τα οικονομικά του κόμματος. Εδώ δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η είδηση, ότι υπόκειται και με τα οικονομικά του κόμματος. Σχετίζεται μάλλον. Στο μεταξύ λοιπόν ένας λογαριασμός 150.000 ευρώ εμφανίζεται να ανήκει στον προφυλακισμένο βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ιωάννη Λαγό, ο οποίος παρά τα αυτά δήλωνε άνεργος. Σύμφωνα λοιπόν με το Βήμα, υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο πόθεν Έσχες δήλωνε ως μοναδικά περιουσιακά στοιχεία ένα ακίνητο των 50 τετραγωνικών και καταθέσεις ύψους 7 ευρώ. 7 ευρώ. Το περιβάλλον πάντως του κύριου Λαγού τοποθετείται επί του θέματος, λέγοντας πως το ποσό αυτό των 150.000 ευρώ προέρχονται από κληρονομιά που έλαβε το 2005. Η έρευνα πάντως του ΣΔΟΗ συνεχίζεται από το φθινόπωρο, από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δηλαδή, που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Και αφού είμαστε στη Χρυσή Αυγή, να παραμείνουμε λίγο στη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης,
ο οποίος, όπως λέει, δεν απαγορεύεται η υποψηφιότητά μου για δήμαρχος. Έτσι λοιπόν, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε ανακοίνωση με την απαγόρευση της υποψηφιότητας του Ηλία Κασιδιάρη ως Δημάρχου Αθηναίων. Σήμερα λοιπόν το πρωί κάποιος καθηγητής ονόματι Σωτηρέλης δήλωσε ότι δεν θα μπορώ να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Είπε επιλέξει αναφερόμενο σε εμένα ότι αν υπάρξει παραπεμπτικό βούλευμα δεν θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές, διότι μετά εκ των υστέρων, εάν εκλεγεί, θα εκπέσει του αξιώματός του, αναφέρει ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Το όνομα του κυρίου το άκουσα για πρώτη φορά σήμερα, επομένως δεν μπορώ να έχω άποψη για το επιστημονικό κύρος, την εμβρήθεια και τη σοβαρότητά του. Διάβασα όμως ένα σχετικό σχόλιο πολίτης στη σελίδα και το μεταφέρω εδώ γιατί υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Υπάρχουν αρκετά, μπορείτε να το διαβάσετε το θέμα, είναι αρκετά μεγάλο. Καλύτερα δηλαδή να συζητήσουμε λίγο για τους αγρότες, γιατί όσον αφορά δηλαδή το θέμα του κύριου Κασιδιά και της Χρυσής Αυγής, μπορείτε να μπείτε και στο zoogla.gr να το διαβάσετε, όσο και υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο άρθρο γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλη δήλωση. Και να πάμε λίγο στους αγρότες, οι οποίοι μάλλον ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, από το Βήμα της Βουλής, διαβεβαίωσε λοιπόν ότι οι αγρότες που διατηρούν βιβλία εισόδων και εξόδων δεν θα αποχωρήσουν από τον ΟΓΑ για να υπαχθούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Ο κ. Λοιπόν Χαρακόπουλος διέψευσε σχετικά σενάρια, όπως είπε, που κυκλοφορούν και έκανε λόγο για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Παράλληλα, άφησε αιχμές για το γεγονός ότι ενώ ισχύει από την 1η-1η του 2014 η αλλαγή φορολόγησης των αγροτών με την καθιέρωση βιβλίων εσόδων-εξόδων, ακόμα όπως είπε, δεν είναι ξεκάθαρη η όρη υπαγωγής του. Να κοιτάξουμε λίγο. Ναι. Παρακράτηση λοιπόν φόρου. Παρακράτηση φόρου προκαταβολικά από τις συντάξεις, διαβάζουμε. Έτσι λοιπόν, προκαταβολικά κάθε μήνα θα πληρώνετε εσείς οι συνταξιούχοι, όσοι από εσάς μάλλον είναι συνταξιούχοι, το φόρο και το εισόδημά σας. Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε ισχύ διάταξη νόμου με την οποία προβλέπεται η αλλαγή στον τρόπο παρακράτηση του φόρου επί των συντάξεων, καθώς μέχρι σήμερα γινόταν ξεχωριστή παρακράτηση για την κύρια σύνταξη και άλλη για τις επικουρικές συντάξεις και τα λοιπά βοηθήματα. Αυτό λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα ο συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια και επικουρική σύνταξη να διαπιστώσει τους επόμενους μήνες στον τραπεζικό του λογαριασμό μειωμένη σύνταξη λόγω της αύξησης της παρακράτησης του φόρου. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα δίνει τη δυνατότητα στον συνταξιούχο, όταν εκαθαριστεί η δήλωση του να πληρώσει το φόρο σε 12 δόσεις ή κάποια δόση να μην την πληρώσει καθόλου, αφού όλα ουσιαστικά θα έχουν εισπραχθεί προκαταβολικά. Ουσιαστικά τώρα το Υπουργείο Οικονομικών με αυτό βάζει ένα τέλος στις ληξιπρόθεσμες ουσιαστικά όφυλες που δημιουργούσαν μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι με την κύρια και επικουρική τους σύνταξη και οι οποίοι καλούνταν ουσιαστικά με την ολοκλήρωση της εκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης να πληρώσουν έναν πρόσθετο φόρο της τάξης των 700, 1.200 ή 2.000 ευρώ για κάθε περίπτωση. Τα πράγματα βέβαια να πούμε, να το πούμε και αυτό, πως φαίνεται πως θα ομαλοποιηθούν από το 2015, όταν ο συνταξιούχος κάθε μήνα θα πληρώνει το φόρο που του αναλογεί και κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης δεν θα πληρώνει επιπλέον φόρο, καθώς το καθαριστικό πλέον θα βγάζει μηδενικό αποτέλεσμα. Όμως φέτος εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν γενναία μείωση της συνταξής τους για τεχνικούς λόγους, όπως χαρακτηρίζουν τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Θα λοιπόν όσο και με τους συνταξιούχους και να πούμε και ένα μικρό τελευταίο θέμα και να κλείσουμε και θα μιλήσουμε λίγο για τα καπνικά προϊόντα. Ακούσατε διάφορα, τελικώς ανεβαίνουν οι τιμές τόσο στα τσιγάρα, στα προϊόντα καπνού δηλαδή, όσο και στα πουρα. Δηλαδή ένα πακέτο τσιγάρα που μέχρι σήμερα έκανε περίπου στα 3,80, η τιμή πλέον θα είναι γύρω στα 3,90. Έτσι λοιπόν, όπως τονίζεται στην χθεσινή εισηγητική έκθεση, τα έσοδα του κράτους από το ισοδύναμο αυτό μέτρο θα φτάσουν στα 50,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, υπερκαλύπτοντας έτσι την απώλεια των 45 εκατομμύριων ευρώ από την κατάργηση του μέτρου των 25 ευρώ στα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν, επανακατατέθηκε χθες στην Βουλή η τροπολογία για την αύξηση φορολογίας στα καπνικά προϊόντα, στην οποία περιλαμβάνονται πλέον τα πουρα και τα πουράγια. Γι' αυτό το λόγο και επανακατατέθηκε, διότι στην αρχή ξεχάσανε να τα συμπεριλάβουν. Η τροπολογία λοιπόν, όπως είπαμε, είχε αρχικά κατατεθεί την Παρασκευή, ενώ αποσύρθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, γιατί όπως είπαμε τα πουρα είχαν εξαιρεθεί.
Η συζήτηση λοιπόν του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής θα ξεκινήσει σήμερα, Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ θα συνεχιστεί και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Με συγχωρείτε, θα ξεκινήσει σήμερα και θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, υπέρχεται αύξηση κατά 5 λεπτά ανά πακέτα τσιγάρων των 20 τεμαχίων και κατά 7 λεπτών ανά συσκευασία 20 γραμμαρίων στον καπνό. Ενώ στις συσκευασίες σπούρων με τιμή λιανικής πώλησης 100 ευρώ αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κατά 1 ευρώ. Ειδικότερα για τα πουρα και τα πουράκια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ορίζεται σε 35% επί κατά χιλιόγραμμο τιμή λιανικής πώλησής τους από 34% που ίσχυε σήμερα. Πρόκειται λοιπόν για το ισοδύναμο μέτρο που αποφασίστηκε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ προκειμένου να μην εφαρμοστεί το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία. Ενώ να υπενθυμίσουμε μάλλον πως ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης είχε χαρακτηρίσει την αύξηση φόρων στα καπνά πάρα πολύ δίκαιο μέτρο. Γενικότερα για τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Γεωργιάδη, του φαίνονται ώρα πάρα πολύ δίκαια. Ζει μάλλον στο δικό του παραμυθάκι που τα βλέπει όλα όμορφα και ωραία. Ενώ να πούμε ότι έκανε μια δήλωση στην οποία είπε ότι θα κάνει ξαφνικούς ελέγχους σε όποιο νοσοκομείο πιστεύει κάθε εβδομάδα χωρίς να το γνωρίζουν. Detective λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης. Είχαμε πάρα πολλά θέματα, αλλά λόγω του ότι όπως είπαμε καθυστερήσαμε λιγάκι σήμερα να ξεκινήσουμε. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στην αγαπημένη μας ηρώ και στο Ζούγκλα Vibes που έρχεται να σας ενημερώσει για κάποια θεματάκια τόσο ελληνικά όσο διεθνή με τον ημερωτικό και ψυχαγωγικό της μαγκαζίνο Ζούγκλα Vibes. Από εμένα και την πρώτη ανάρτηση, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη, ευχάριστη αλλά και δημιουργική ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.